ωραία να ξέρουμε να ράβουμε και όχι μόνο τα φορέματά μας και τα διάφορα, να περιποιόμαστε και τις εκκλησίες, γιατί είναι κάτι το ωραίο να τα φτιάχνεις. Νιώθεις μια χαρά. Αυτά που ράβω τώρα είναι του Αγίου Δημητρίου, όχι δικιά μας ενορία, της Μεσαριάς. Αλλά επειδή εφέτο θέλανε να τη λειτουργήσουν και δεν είχε καλύματα, τα έφτιαξα. Δεν είναι μόνο να τα γαζώσουμε, πρέπει να πάμε να πάρουμε μέτρα για την Αγία Τράπεζα, για την ωραία πύλη, πόσο μάκρος, πόσο φάρδος έχουνε. Αν είναι ψηλά τα υφάσματα, τους βάζουμε από μέσα φόδρα. Έχουνε δουλειά. Δεν γίνονται έτσι εύκολα. Εγώ έμαθα ράψιμο. Όταν τελείωσα το δημοτικό σχολείο, ήθελα να γίνω μοδίστρα. Και πήγα και έμαθα στη Ζωήτσα τη Μήλα. Μούστεμα είναι. Εδώ στο χωριό μας. Και μετά πήγα και πήρα δίπλωμα από την κυρία Ξούρη που είχε έρθει στην Άνδρο και μαθαίναμε κοπτική ραπτική. Εκεί που ράβαμε στο ράψιμο, κάναμε και καλύματα για το χωριό μας, για τις εκκλησίες. Και έμαθα και έχω κάνει σε πολλές εκκλησίες, έχω βοηθήσει και τα έχουμε ράψει. Παίρνουμε και σταυρό με το μέτρο και βάζουμε στην ωραία πύλη, στις προσκομιδές, στην Αγία Τράπεζα. Αυτό είναι ωραίο να ξέρεις να τα φτιάχνεις. Είναι ένα νοικοκυριό. Πρέπει μετά να πας να τα μετρήσεις, να δεις αν είναι ίσια, ωραία, αν εφαρμόζονται απάνω στις προσκομιδές, σε όλα. Είναι ωραία δουλειά, ευχάριστη και ξέρεις ότι κάνεις κάτι, ναι, για την Εκκλησία και για αυτό που πιστεύουμε. Η μηχανή αυτή είναι πολλών χρόνων. Ήμουνα ακριβώς 12 χρονών που τελείωσα το δημοτικό. Παρόλο που ήμουνα καλή μαθήτρια, αλλά πριν 67 χρόνια δεν πηγαίνανε τα κορίτσια να σπουδάσουνε και θεώρησα καλό να μάθω ράψιμο. Και ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και μόλις είχε έρθει μου λέει θα σου πάρω μηχανή. Αυτή τη μηχανή την έχω από το 1953 και μέχρι τώρα δουλεύει μια χαρά. Έχει ράψει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πήρα το δίπλωμα και μετά πήγαινα και έραβα στα σπίτια και έπαιρνα και έφτιαχνα εδώ. Με έμαθε πολλά. Εκτός της εκκλησίας που έχω ράψει πάρα πολλά, έχω ράψει και βαπτιστικά, γιατί εγώ είμαι τώρα 81 χρονών. Πριν χρόνια δεν ήταν τα βαπτιστικά και τα νηφικά και όλα αυτά έτοιμα. Τα παίρναν υφάσματα και τα έπαιρνα εγώ, τους έπαιρνα μέτρα και τα έφτιαχνα και ήταν ωραία, είχα και γούστο. Πώς τη λένε εδώ την τοποθεσία? Καλογερικά. Καλογερικά. Α, ναι, γιατί... Καλογερικά. Έτσι. Μαρία, είναι τέλειο αυτό. Ρε παιδί μου, πολύ τέλειο. Έπιασα μια μέρα, ξεδιάλεξα κάτι και έλεγα να το πετάξω. Λέω, αυτό δεν ταιριάζει πουθενά. Μετά λέω, όχι, θα το κρατήσω. Κάπου μπορεί να μπει. Σε εκκλησίες ταιριάζουν. Τώρα λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λέω τις χαρίκες, μια χαρίκια να το πάρω και είναι και το πανεράκι του ίδιου. Όταν μπήκα μέσα και το είδα, λέω, κοίτα τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, και του χρόνου να είστε καλά με υγεία, να είμαστε του χρόνου. Του χρόνου, Βαγγέλη μου. Οι ίδιοι και πιο πολύ. Μαράκι και του χρόνου, για να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, όλου του κόσμου. Ναι, αυτά τώρα τα τυλίγουμε μέσα σε στίκι, γιατί έχει πολύ υγρασία και μέχρι του χρόνου του Αγίου Δημητρίου να είναι καθαρά, να τα ξαναβάλουμε. Και μαζί με τα άλλα ταιριάξαμε και αυτό στο τραπέζι
που το είχε φέρει ο συγχωρεμένος ο άντρας μου από το εξωτερικό που ταξίδευε. Και το φέραμε εδώ να πιάσει τόπο. Είναι ωραίο. Και αξίζει οι εκκλησίες να είναι περιποιημένες. Είχε να λειτουργηθεί χρόνια. Η εκκλησία αυτή δεν είναι στα Λιβάδια, ανήκει στη Μεσαριά. Και φέτο ο Χρήστος ο Σκαντάλης ήρθε και την έβαψε και την έφτιαξε και εγώ έκανα τα καλύματα για να λειτουργηθεί. Ήταν πολύ ωραία, είχε έρθει κόσμος. Να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναλειτουργήσουμε. Και να μας δίνουν οι Άγιοι δύναμη και κουράγιο. Κάνω κλειδί.